γίνεται όταν έρχεται στην εξουσία η αριστερά, δεξιά. Από το Γενάρη σας τα λέει. Τι να σας πω, καλά που δεν ψηφίσαμε τους δεξιούς και δεν φέρναν μνημόνια, θα κόβαν μισθούς και συντάξεις. Ενώ με την αριστερά είναι αλλιώς. Σου κόβουν τον κόλο και μένεις ευχαριστημένος που σε αφήσαν το σκατό. Έχετε καταλάβει τι περάσαμε. Περάσαμε ένα προεκλογικό αγώνα που ο Τσίπρας μας εξηγούσε γιατί έπρεπε να φρενάρει όταν εμείς του λέγαμε ότι μπροστά είναι βράχος, θα κουπανηθούμε, θα σκοτωθούμε, πάνω θα πέσουμε. Αν τους μην ακούτε που λέτε ότι στη χώρα δεν υπάρχει σταθερότητα, φορολογία αυξάνεται σταθερά. Η μείωση στις συντάξεις έγινε κανονικά για αυτό το μήνα. Έχετε ακούσει που λένε ισοδύναμα? Οι συντάξεις είναι. Όπου πρόβλημα, κόβουμε σύνταξη. Το είχα πει εγώ. Βάλτε τις συντάξεις 100 ευρώ και αρχίζετε τις αυξησούλες. Πιο πολύ θα χαίρετε. Εδώ που φτάσαμε, η κυβέρνηση δεν ξέρω τι έχει βάλει με τους συνταξιούχους, τους μισή φτάσαμε. Είμαστε ένα κλικ πριν να βγει επισήμως η κυβέρνηση και να αποκαλεί τον συνταξιούχο καβατζόπουστα. Δεν ξέρω, αλλά τόσο αυτό είναι σαν να έχουμε, ρε παιδί μου, δεξιά κυβέρνηση με δεξιά αντιπολίτευση. Δηλαδή αντιπολίτευση δεν έχουμε καθόλου. Γιατί ψάχνουν αυτοί να βρουν τώρα αρχηγό. Οπότε αντικαθιστά τη δεξιά αντιπολίτευση ο ίδιος ο Τσίπρας. Ο οποίος μάχεται με τον Τσίπρα που ψήφισε και έφερε το μνημόνιο. Για πρώτη φορά ο Τσίπρας αγωνίζεται ενάντια σε όσα ο Τσίπρας ψήφισε. Αλλά είναι αριστερή. Είναι αριστερή αφού δεν φορούν γραβάτα. Δεν είναι ότι ο Τσίπρας αποτελειώνει τη μεσαία τάξη. Εξοντώνει την πλουτοκρατία. Στην οποία απλώς ήμασταν κι εμείς μέσα και δεν το ξέραμε. Έχω ένα μπέρδεμα βέβαια, όπως είπε ο Σεβαστάκης. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία. Ο Τσίπρας πάει τα παιδιά του σε ιδιωτικά σχολεία. Άρα ο Τσίπρας δεν είναι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά λέτε εγώ είμαι ο κωμικός. Όσο πάει η κατάσταση που έλεγα να ξεκινήσω, να μην ξεκινήσω, θα σας πω τώρα στο τέλος για αυτή τι θα κάνουμε. Όλο ένα και από μια κοινωνική ομάδα ανεβαίνει στα κάγκελα. Οι ηθοποιοί λέει στα κάγκελα. Άκουσα, δηλαδή δεν άκουσα καλά. Και λέω εδώ και χρόνια. Γιατί το λένε τώρα ότι οι ηθοποιοί είναι στα κάγκελα? Πάει και μικρές εμπείρες, ε. Αυτή είναι της κυβέρνησης. Είναι εμπειρογνώμονες, φαίνεται. Ο Θηβαίος πάλι κάνει κάτι δηλώσεις με ελιές και παξιμάδια να τη βγάλω. Μην ήταν πολύ ορκημένος στο μεσολόγιο έχει κάνει αυτός. Τι διατροφή είναι αυτή? Και μέσα σε όλα και ένα προσφυγικό πάρτο στο κεφάλι τώρα που δεν μπορεί η Ευρώπη να το διαχειριστεί. Και με ρωτάει και η γυναίκα μου, αθώα, μα γιατί δεν βάζουν καράβια να τους μεταφέρουν στην Ευρώπη με ασφάλεια? Λέω, δεν θα το σκέφτηκα. Δεν είναι υποκριτικό καθόλου. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη. Ξαναξεκινάμε γιατί έλεγα πως αυτό έχουμε διάφορες εκκρεμότητες μέσα σε όλα, γιατί παίζουν κι άλλα, θα τα πούμε εν καιρό. Δεν φταίω εγώ, δεν εξαρτάται από μένα. Η χώρα είναι αργή. Α, γιατί μέσα σε όλα έχουμε και την πρεμιέρα. Σάββατο ξεκινάω και από κάθε Σάββατο την Πανάλη, τα ξέρετε, μην ξεχνάτε δηλαδή. 9:30 ώρα στο την Πανάλη, τουρναβή του 6 στο Θησίο. Σας περιμένω.